να δυναμώσουμε αυτό που λέμε την εργατική λαϊκή αντιπολίτευση, τη δύναμη εκείνη που την επόμενη μέρα θα σταθεί απέναντι σε όποια αντιλαϊκή κυβέρνηση προκύψει, είτε αυτή είναι κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, είτε με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στα στηρίγματά τους, στους ανθρώπους τους, στους δήμους και στις περιφέρειες. Η αισιοδοξία μας αυτή, φίλες και φίλοι, εκτιμάμε ότι δεν είναι στο κενό. Είναι χιλιάδες αυτοί που προβληματίζονται σήμερα, ακόμα και αν δεν έχουν αποφασίσει να κάνουν το βήμα, που αναρωτιούνται πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Είναι χιλιάδες αυτοί που στείνουν αυτοί, που ακούν το Κομμουνιστικό Κόμμα, έστω γιατί ξέρουν ότι δεν θα τους γελάσει, ότι δεν θα τους πει ψέματα σε σχέση με το τι γίνεται μπροστά στα μάτια τους. Είναι δεκάδες αυτοί σήμερα που συμπαρατάσσουν με τις δυνάμεις μας, που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια μας. Αν και παλιότερα μπορεί να είχαν διαφορετική πολιτική διαδρομή. Ακριβώς γιατί αναγνωρίζουν αυτή τη συνέπεια λόγων και έργων των κομμουνιστών, του Κομμουνιστικού Κόμματος όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι σύντροφοι ελπιδοφόρα τα μηνύματα στο εργατικό κίνημα πρώτα απ' όλα, που χιλιάδες εργαζόμενοι στηρίζουν την πρωτοβουλία των ταξικών δυνάμεων, των ομοσπονδιών και των συνδικάτων που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ να μπει φρένο στην ασυδοσία αυτής της συνδικαλιστικής μαφίας που έχει κατσικωθεί στο σβέρκο των εργατών, να ανοίξει επιτέλους μια διαφορετική προοπτική στο εργατικό κίνημα, να δυναμώσουν οι εργατικοί αγώνες στο επόμενο διάστημα. Είναι ελπιδοφόρο ακόμα στην ίδια την νεολαία οι μαθητικοί αγώνες που δυνάμωσαν το τελευταίο διάστημα, τα αποτελέσματα των φοιτητικών σπουδαστικών εκλογών, όπου η πασπουδαστική για μία ακόμα φορά βγήκε δεύτερη δύναμη με σαφή άνοδο σε ψήφο και ποσοστά. Κατά τη γνώμη μας, σύντροφοι, και αυτό είναι το κρίσιμο το επόμενο διάστημα. Πρέπει να φτάσουμε παντού, σε κάθε σπίτι, γιατί πραγματικά καμία κουβέντα με ένα κόσμο λαϊκό δεν θα πάει χαμένη. Μπορούμε να τα καταφέρουμε, έχουμε τη δύναμη, έχουμε τις δυνατότητες το επόμενο διάστημα κυριολεκτικά να φέρουμε τον κόσμο τούμπα. Αναντίθετα σε αυτές τις συγκεντρώσεις που βρισκόμαστε και ανοιγοκλίνοντας την τηλεόραση, σίγουρα, σύντροφοι, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε όλοι στο μάτι είναι αυτές οι πραγματικά αειδιαστικές εικόνες, θα λέγαμε, κοκορομαχίες που όλο και δυναμώνουν κάθε φορά μπροστά στις εκλογές ανάμεσα στον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη, οι οποίες κατά τη γνώμη μας και αυτές χρειάζεται σήμερα να προβληματίσουν ακόμα θα λέγαμε όσον αφορά το περιεχόμενο αυτή τη συζήτηση που γίνεται, να γίνουν και αυτές κριτήριο ψήφου για κάθε σκεπτόμενο εργαζόμενο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πότε με τα σκάνδαλα, πότε με τους πολλάκιδες, πότε με τους καφάτους και τα κότερα, επιδιώκουν ουσιαστικά και οι δύο μια βολική αντιπαράθεση. Μια αντιπαράθεση που τους βοηθά να πετάξουν την μπάλα στην κερκίδα, να μην φτάσει ο λαός μας στην κάλπη συζητώντας, προβληματιζόμενος για τα μεγάλα ζητήματα, για τα μεγάλα προβλήματα που καθορίζουν τη ζωή του ίδιου και των παιδιών του. Και η αλήθεια είναι ότι όσο ανεβαίνουν οι τόνοι, όσο και να γίνονται χυδαίοι μεταξύ τους χαρακτηρισμοί, περισσότερος κόσμος σήμερα διαισθάνεται, ξέρει, καταλαβαίνει ότι από κοινού μαζί έχουν σκάψει το λάκκο σε όλους εμάς όλα αυτά τα χρόνια. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ και τα λοιπά εξαπτέρυγα. Είναι αυτοί που το προηγούμενο διάστημα δυνάμωσαν, φόρτωσαν στις πλάτες των εργαζόμενων μια ατελείωτη επίθεση με τα τρία μνημόνια και τους εκατοντάδες εφαρμοστικούς νόμους που τα συνόδευσαν. Είναι αυτοί που βάλαν πλάι-πλάι την υπογραφή τους όταν τους χρειάστηκε το κεφάλαιο στο τρίτο μνημόνιο, προσθέτοντας ένα ακόμα στα προηγούμενα δύο και συνεχίζοντας την επίθεση ασταμάτητα τα προηγούμενα χρόνια. Όχι για να σώσουν τη χώρα όπως λένε, αλλά για να σώσουν, λέμε εμείς, τα κέρδη των τραπεζιτών, τα κέρδη των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, υποθηκεύοντας κυριολεκτικά κάθε δικαίωμα, το μέλλον συνολικά των παιδιών μας, των εγγονιών μας, ακόμα, αφού τα ματωμένα τους πλεονάσματα φτάνουν κυριολεκτικά στον όρο των άπαντα. Ρωτάμε όμως εμείς και θέλουμε να προβληματίσουμε έναν κόσμο να αναρωτηθεί τι έχουν να κερδίσουν οι εργαζόμενοι από αυτό τους τον καβγά. Μήπως δεν έφταξαν μαζί, χέρι-χέρι, ο ένας μετά τον άλλον, την αντεργατική γαλέρα στην οποία σήμερα τσακώνονται μισθοί και εργασιακά δικαιώματα. Μήπως από κοινού ο ένας μετά τον άλλον δεν βάλαν χέρι στο δικαίωμα της απεργίας. Μαζί δεν απέκλεισαν
το δικαίωμα του εργαζόμενου να διαπραγματεύεται τον κατώτατο μισθό απέναντι στα αφεντικό του με τον περιβόητο νόμο Βρούτσι Αχτσιόγλου, μαζί δεν διαμόρφωσαν και διατηρούν σήμερα τη ληστρική φορολόγηση των επαγγελματιών που ακόμα και σήμερα που βγήκαμε από την κρίση φορολογούνται από το πρώτο ευρώ και πληρώνουν πάνω από το μισό του εισόδημα σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, μαζί δεν ρίξαν τη συντάξη στα τάρταρα, μαζί δεν ψήφισαν και ψηφίζουν ακόμα και σήμερα τις επιδοτήσεις, τις απαλλαγές και τα άλλα δωράκια στις μεγάλες επιχειρήσεις, τους εφοπλιστές, τους φαρμακοβιομήχανους. Ποιος, φίλες και φίλοι επιχειρηματίας, σήμερα βγήκε κακοκαρδισμένος, είτε με τον έναν είτε με τον άλλο? Αυτά όλα τα μεγάλα ζητήματα, σε όλα αυτά τα μεγάλα και τα βασικά, απέδειξαν το προηγούμενο διάστημα ότι βαδίζουν χέρι-χέρι. Χέρι-χέρι προσκυνούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της. Αυτή τη σφιγγοφωλιά, πόσους ύμνους και να τις κάνουμε και lifting, μόνο χειρότερη γίνεται χρόνο με το χρόνο, αφού οι ανταγωνισμοί και το σύστημα της εκμετάλλευσης είναι αυτό που χειροτερεύει συνεχώς. Είναι εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου χέρι-χέρι, αριστεροί και δεξιοί, σοσιαλδημοκράτες και νεοφιλελεύθεροι, ευρωλάγοι και ευρωσκεπτικιστές, ψήφισαν όπως παραδέχονται οι ίδιοι την τελευταία πενταετία το 90% των αντιλαϊκών αποφάσεων. Και φυσικά, φίλες και φίλοι, χέρι-χέρι, εδώ και αν βαδίζουν και στηρίζουν τα επικίνδυνα σχέδια ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ, στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. Σχέδια που σήμερα πρωτοστατεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως το προηγούμενο διάστημα η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ, όχι φυσικά για τα συμφέροντα του λαού, αλλά για το χατήρι της αστικής τάξης, λέμε εμείς, για να αναβαθμίσει τη θέση της ακόμα περισσότερο στην περιοχή, για να κερδίσει περισσότερα από τη μοιρασιά και τη λία των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των δρόμων μεταφοράς τους. Ξαναλέμε, φίλες και φίλοι, αυτές τις μέρες, καμία εμπιστοσύνη δεν πρέπει να δείξει ο λαός μας στις δίδεν υποσχέσεις και στον εφησυχασμό ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο και βασίζει δια της διπλωματικής οδού ότι οι συμμαχίες μας προσφέρουν ασφάλεια στο λαό και στον τόπο μας. Η επιθετικότητα της Τούρκης αστικής τάξης στην Κυπριακή Άουζα αυτές τις μέρες, το Διέρη και Βασίλευε που παραμένει και αναζωπυρώνεται μετά και τη συμφωνία των Πρεσκόων στα Βαλκάνια, οι μεγάλοι παίχτες, Αμερικάνοι, Ευρωπαίοι, Κίνα, Ρωσία, που κονταραχτυπιούνται στην περιοχή ποιος θα πάρει το πάνω χέρι, είναι ακριβώς το αποτέλεσμα αυτών των ανταγωνισμών και των αντιθέσεων. Σε αυτούς τους ανταγωνισμούς και τις αντιθέσεις συμμετέχει και η ελληνική αστική τάξη, τα κόμματά της, όχι φυσικά για να σηκωθεί ένα μπόι η καθημερινότητα, η ζωή των λαϊκών στρωμάτων, αλλά ακριβώς για να βγαταίνουν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτές οι στρατηγικές τους, φίλες και φίλοι, τα βασικά, τα μεγάλα σημεία της πολιτικής είναι που είναι σήμερα ίδια καπαράλαχτα. Το νιώθουν άλλωστε καλά και το έχουν νιώσει στο πετσί τους η νεολαία, η εργατική τάξη αυτοαπασχολούμενη του τόπου μας. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι σήμερα, ανεξάρτητα από αποχρώσεις, ανεξάρτητα από επιμέρους διαφοροποιήσεις, απέναντι στην αντιλαϊκή κυβέρνηση που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές, μόνο η ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι αυτή που είναι προς το συμφέρον των εργαζόμενων. Είναι αυτή που θα αποτελέσει ασπίδα προστασίας στην επίθεση, αλλά και αιχμή του δόρατος στην αναγκαία ανάπτυξη των αγώνων για να βρεθούν οι πραγματικές, οι σύγχρονες ανάγκες του λαού στο προσκήνιο.